θέλω να πω με αφορμή το χθεσινό, τη χθεσινή δυσάρεστη διακοπή του Sunday Live, ότι λυπάμαι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ο Νίκος Μητσουνάς και η Ζέντα Μακρυπούλια είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι, ότι πάλεψαν πολύ φιλότιμα, πολύ έντιμα και ότι το αποτέλεσμα άξιζε καλύτερης αποδοχής. Είναι κρίμα γιατί δούλευαν πάρα πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πολύ γνωστοί μου που είχαμε συνεργαστεί και στο Late Night. Αλλά δυστυχώς πια τα πράγματα είναι πολύ σκληρά στην τηλεόραση. Και δεν είναι μία ήττα ούτε για το σταθμό ούτε για τους ανθρώπους που δούλευαν εκεί. Είναι μία αλλαγή πλάνων. Είναι αυτό που λέμε, σταματάμε σε ένα λιμάνι, σκεφτόμαστε, ξαναμπαίνουμε στο πλοίο και αλλάζουμε προορισμό. Εγώ εύχομαι και στα δύο παιδιά και σε όλους τους συνεργάτες τους να είναι έτοιμοι για τα επόμενα. Γιατί δεν μ' αρέσει ο κανιβαλισμός με τα κοψίματα των εκπομπών φέτος. Ναι, που το έχουμε δει πολύ έντονα. Εμείς το έχουμε δει όχι στο πετσί μας, το έχουμε δει μέσα στο κόκαλο. Έτσι. Έτσι είναι. Κοίταξε, νομίζω ότι κανείς τηλεκριτικός δεν θα έπαινε στη διαδικασία ούτως ή άλλως να κρίνει την Ζέτα ή τον Νίκο, διότι δεν είναι και αυτή η πρωταρχική τους, τέλος πάντων, ιδιότητα. Γιατί και οι δύο είναι ηθοποιοί μέσα από ένα τέτοιο εγχείρημα. Ούτως ή άλλως, πολλοί ηθοποιοί το τολμούν και δεν τους νοιάζουν και τα νούμερα τηλεθέασης στην τελική. Δηλαδή, το κάνουν κάτι ως παράλληλο, οι περισσότεροι ηθοποιοί. Οπότε μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλο δηλαδή να είναι κάποιος παρουσιαστής και να αναλάβει την επιτυχία ή την αποτυχία 100% και είναι άλλο να μιλάμε για δύο ηθοποιούς. Γιατί τηλεόραση είναι ομαδική δουλειά, πάντως, έτσι. Ορίστε. Η τηλεόραση είναι ομαδική δουλειά. Ομαδική δουλειά, ναι. Ομαδική, ναι. Εντάξει, στο τέλος ένας αναλαμβάνει την ευθύνη. Πολύ θα ήθελα να είμαι τώρα εκεί στα Σπάτα. Ναι. Ναι. Και κοντά σας, αλλά δεν μπορούσα να είμαι. Και ήταν και πολύ ευθυντιαστικό όλο αυτό. Πάντως, να έρθεις μία μέρα. Σε περιμένουμε με χαρά. Με πολύ χαρά θα έρθω και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω όλους και για τον καθένα για διαφορετικό λόγο. Και εμείς χαρήκαμε. Και εμείς το λέει, Αφροδίτη, ακούγεσαι συγκινημένη. Καλέ, τι λες τώρα, δεν έχω πιει καφέ γιατί... Σε άκουσα λίγο... Είναι με το χάτσι. Που κυκλοφορώ εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, και είναι αυτό που λέμε, περιμένουμε μέχρι την επόμενη κριτική σου. Παναγία μου. Ποιος ξέρει ποιος θα ενοχλεί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αφροδίτη. Καλημέρα. Δεν είναι ευχάριστο και είναι αμήχανο, γιατί πρέπει να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Το έθιξε η Αφροδίτη τώρα για την εκπομπή. Δεν είχαμε σκοπό, εγώ είμαι ειλικρινής, να το θίξουμε σήμερα, αν και το γνωρίζαμε κι εμείς πριν βγήκαν στα site. Αυτά που λέμε, οι πληροφορίες, πήρε κάποιος τηλέφωνο, είπε κάτι. Είναι δυσάρεστο για όποιο κανάλι, για όποια εκπομπή, όταν ο κύκλος της σταματάει πιο νωρίς από ό,τι είχε υπολογιστεί. Δεν είναι ευχάριστο, είναι πολύ αμήχανο. Συνεχίζεται όμως και το πρόγραμμα και να ευχηθούμε να υπάρξει για όλους, γιατί μια εκπομπή δεν είναι δύο παρουσιαστές. Απλώς αυτοί φαίνονται και ακούγονται περισσότερο. Γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό το κομμάτι. Είναι και άνθρωποι από πίσω που δουλεύουν, που εργάζονται, όπως εδώ εμείς, στη δική μας εκπομπή. Είναι πάρα πολλά άτομα, είμαστε 80 άτομα, άμα τους μετρήσεις και τους βάλεις κάτω. Να μην μείνουν σε ένα επόμενο βήμα. Και να πούμε γιατί έτσι είναι το σωστό, όπως, γιατί δεν πιστεύω κανείς να σχημάτισε τη λανθασμένη άποψη ότι η Αφροδίτη θέλει κάποιος άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του, ότι έχει γράψει ήδη κείμενο, το οποίο έχω διαβάσει, για τον Νίκο και τη Ζέτα, καθώς και για τους ανθρώπους. Δηλαδή έχει γράψει ήδη κείμενο και έχει υπογράψει γι' αυτό. Ξέρεις, δηλαδή εκεί ότι... δεν υπάρχουν κανάλια, ούτε υπάρχουν ευρύτερα. Ακριβώς. Τα ίδια που είπαμε όταν μετά από στο Skype, όχι στον Αλφα, ποιος έφυγε. Πριν από λίγο καιρό ήταν το τελευταίο, πιο πρόσφατο ρεπορτάζ που παίξαμε για μια εκπομπή η οποία σταμάτησε και μετά οι άνθρωποι βγήκαν και είπαν τη γνώμη τους. Τα ίδια λόγια συντροφεύουν. Έτσι. Όλες αυτές τις ομάδες που πρέπει να δούνε άμεσα με αγωνία τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Αυτό. Τα ίδια λόγια. Δεν αλλάζει κάτι που είμαστε στον Αθένα. Απλώς επειδή το έφυξε η γυναίκα, δεν θέλω να φανεί ότι δεν λέμε τίποτα επειδή είμαστε στον Αθένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε σκοπό να το θίξουμε. Τι να πούμε. Ότι δεν θα έχει Sunday Live, θα το βλέπαμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι. Αλλά είναι τα ίδια λόγια που συντροφεύουν εργαζόμενους. Όπως είχαμε θίξει τόσο όσο και το θέμα του Μέγκα. Αυτό. Έτσι. Μην το συνεχίσουμε. Είναι δουλειές και είναι άνθρωποι από πίσω, πέρα από τις κόντρες, τα νούμερα τηλεθέασης ή τις ίντρικες και τα κουτσοπολιά που μπορεί να έχουν να κάνουν με τα δικά μας gossip και θέματα το πρωί. Λοιπόν, να πάρουμε...